210-2-20-800 και 6973-388-709. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ειδήσεις από την Πάτρα και την Δυτική Ελλάδα. 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι. Αν και θα δουν στα εκαθαριστικά τους επιστροφή φόρου, τελικά δεν θα την λάβουν ποτέ. Ο λόγος είναι ότι η εφορία θα συμψηφίσει την πληρωμή του ένφια με τις επιστροφές φόρου. Σε αυτή την περίπτωση αφαιρείται ουσιαστικά το δικαίωμα από τους πολίτες να πληρώσουν το φόρο ακινήτων σε 5 δόσεις. Νέο σοκ περιμένει περισσότερους από 1 εκατομμύριο φορολογούμενους που είναι και ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς η εφορία θα συμψηφίσει την πληρωμή του ένφια με την επιστροφή φόρου που θα δικαιούνται οι πολίτες. Πράγμα που σημαίνει ότι με την εκαθάριση του φόρου μέσα στον Αύγουστο θα γίνει ο υπολογισμός των ποσών και θα αφαιρεθούν αυτόματα τα ποσά από τις επιστροφές φόρου. Αυτό το πράγμα, αυτοί από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν σκέφτονται τίποτα άλλο. Αυτοί δεν έχουν ζήσει την καθημερινότητα. Αυτοί βλέπουν τον Έλληνα μέσα από φημέ τζάμια, που τα βλέπουν όλα τα πράγματα διαφορετικά. Δεν τον βλέπουν. Όταν το πρωί σηκώνονται και σκέφτονται πώς θα τα πάρουν. Δηλαδή θα φτάσει στο σημείο να περνάς από τα διόδια και αν δεν έχεις λεφτά να σου παίρνουν το παλτό. Απλά μας τα δίνουν και τα παίρνουν. Δεν θα μας τα δίνουν καν πλέον. Ακριβώς. Θα τα παίρνουν κατευθείαν από την επιστροφή φόρου, θα το συμψηφίζουμε με τον ένφια για να μπορούν να είναι εξασφαλισμένα. Μας έχουν κανονίσει κανονικά. Αντέχετε, μπορείτε να ανταπεξέλθετε στους αυξημένους φόρους και τις υποχρεώσεις. Να δούμε. Δύσκολα τα πράγματα. Έτσι λοιπόν η εφορία θα κατάσχει ουσιαστικά την επιστροφή φόρου. Θα πάρει προκαταβολή τον ένφια, αφαιρώντας το δικαίωμα από τους πολίτες να πληρώσουν το φόρο ακινήτων σε 5 δόσεις. Το συμπέρασμα λοιπόν, όταν το κράτος θέλει να μας πάρει χρήματα, βρίσκει τους τρόπους να το κάνει. Όταν είναι να μας επιστρέψει, βρίσκει τους τρόπους να το αποφύγει. Τώρα το μόνο Έλληνας πρέπει να ξέρει μόνο να δίνει. Να δίνει στο κράτος. Το κράτος όμως όταν χρωστάει ξέρει να μην δίνει. Δεν είναι, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα περιμένουμε. Το ωραίο είναι ότι δεν ξέρουμε κανείς τι γράφουν τα μνημόνια στα ψηλά γράμματα. Ένα έχει σημασία. Μη μας κακοφαίνεται. Εδώ μη σηκωθούμε καμιά φορά το πρωί και δεν δούμε τίποτα. Ούτε σπίτι, ούτε αυτοκίνητο, ούτε τίποτα. Πλέον θα γίνει κοινή συνείδηση σε όλους τους ανθρώπους. Ό,τι και να χάνουν να μην διαμαρτύρονται. Είναι εύκολη λύση πάντως. Πολύ εύκολη. Είναι φιέστα, τη βρίσκουν διάφορους τρόπους για να πάρουν. Ναι, βέβαια. Ακόμα και το ΕΚΑΣ που είπαν ότι θα το δώσουν, θα το πάρουν κάπου διαφορετικά. Τελικά όταν είναι να μας τα πάρουν, μας τα παίρνουν από την τσέπη. Όταν είναι να μας τα δώσουν, έτσι, μας μπράβο, τα παίρνουν. Έτσι, μπράβο, ακριβώς, ακριβώς. Δυστυχώς. Πέρασαν 8 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό της Πάτρας και οι πληγές παραμένουν ακόμη ανοιχτές με κυρίαρχα ζητήματα, 2 δημόσια κτίρια σεισμόπληκτα που καρκινοβατούν. Το πολυόροφο κτίριο του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας βρίσκεται ακόμη εκτός λειτουργίας, ενώ το κτίριο των λιμενικών υπηρεσιών παραμένει εγκαταλελειμμένο και επικίνδυνο, ενώ ανά πάση στιγμή ελοχεύει ο κίνδυνος κατάρρευσης. Πάμε στο στούντιο 2, είναι ο Μιχάλης Μπερακτάρης. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, έφη, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. 8 χρόνια, 8 Ιουνίου του 2008. 8 χρόνια για να το συνεφέρουμε το κτίριο. Γιατί μέσα δεν έχει μπει ο ξενοδοχειακός ακόμα εξοπλισμός, τα μηχανήματα και ό,τι άλλο, εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται ένα νοσοκομείο. Λες, έφη, να περιμένουμε άλλα 8 χρόνια μέχρι να γίνει αυτό. Δεν το πιστεύουμε. Δεν νομίζω και όλες τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες θα μας τις πει σε λίγα λεπτά και ο κύριος Απόστολος Κατσιφάρης. Ακριβώς. Περιφερειάρχης, όπου όπως έχει δηλώσει επανειλημμένος, για αυτόν είναι στοίχημα η ολοκλήρωση του. Δεν ξέρω, ο κ. Κατσιφάρας το έχει πει πολλές φορές ότι είναι στίχημα για αυτόν, στίχημα ζωής για να γίνει το νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν οι κυβερνήσεις, οι παρούσες και οι προηγούμενες, αν κατάλαβαν ποτέ ότι υπάρχει στίχημα στην Πάτρα για αυτό το θέμα και αν κατάλαβαν ποτέ, έφη, το πόσες ανάγκες θα μπορούσε να έχει εξυπηρετήσει και να έχει βγάλει από το αδιέξοδο τον κόσμο που στριμώνεται στα νοσοκομεία και στους διαδρόμους, σε αυτά που έχουμε σήμερα τόσο στον Άγιο Ανδρέα με τις πτέρυγες που λειτουργούν, όσο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Λοιπόν, για να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο κύριος Κατσιφάρας. Κύριε Περιφερειάρχα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. 8 χρόνια λοιπόν σήμερα από τον μεγάλο σεισμό της Πάτρας που έχει αφήσει ακόμη ανοιχτές πληγές. Μία από αυτές είναι το κτίριο του, το πολυόροφο κτίριο του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Ναι, κυρία Καρούνια, είναι πράγματι 8 χρόνια. 8 χρόνια από έναν καταστροφικό σεισμό που άφησε
ερείπια τότε, αν γυρίσουμε λίγο πίσω, ερείπια. Σε όλη την Αχαΐα, αλλά και όλη τη Βόρεια Ηλία και ένα μέρος της Τολακανανίας. Δηλαδή ήταν ένας σεισμός που επηρέασε καταστροφικά με μεγάλες συνέπειες και τις τρεις περιφερειακές ενότητες της περιφερειάς μας. Πράγματι, μετά από μεγάλη καθυστέρηση, ουσιαστικά τα τρία πρώτα χρόνια χαθήκαν. Κυριολεκτικά χαθήκαν. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι τα τρία, σχεδόν τα τέσσερα χρόνια χαθήκαν. Και αυτό είναι κάτι που και πρέπει να δημιουργήσει μεγάλες ευθύνες στο πολιτικό σύστημα. Και να πολύ πούμε, μεγάλες ευθύνες, να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Κύριε Περιφερειάρχα, έτσι πάμε για τώρα, να θυμηθούμε. Τι κάνουμε. Κύριε Περιφερειάρχα, με ακούτε? Μια νοτελία. Ναι, ναι. Να πούμε λίγο, έτσι, να θυμίσουμε και για την ιστορία του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. 24 ώρα μετά τον σεισμό, αν θυμάμαι καλά, είχε έρθει ο κύριος Αβραμόπουλος, ο τότε υπουργός υγείας, και είχε δώσει εντολή για την εκένωση του νοσοκομείου. Είναι ακριβώς, μετά, κυρία Καρούνια, όπως τα λέτε. Και μετά ξεκίνησαν κάποιες εργασίες. Όχι όμως εργασίες υποδομής, νομίζω ότι μπήκε μέσα, βάψανε τους χώρους και μετά αποφασίσαν ότι πρέπει να κάνουν κάτι εξ αρχής. Λοιπόν, είναι έτσι. Ποιο είναι το περίεργο να ξέρετε, αλλά ποιο είναι και το ελπιδοφόρο. Όλες οι παρεμβάσεις αποκατάστασης που έγιναν από το περιφερειακό πρόγραμμα και την ερετή περιφέρεια. Όλες. Οι προσπάθειες. Με χρηματοδότηση υποθέτουμε, κύριε Γενικέ. Κύριε Γενικέ, με χρηματοδότηση υποθέτουμε, έτσι δεν είναι? Κύριε Μπαχτάρη, ξέρετε γιατί σας το λέω? Γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Αβραμόπουλος. Πέρασε και ο κύριος Χρυσοχοΐδης και είπε θα γίνει το νοσοκομείο σε λίγες μέρες. Ήρθανε και άλλοι υπουργοί. Αλλά αυτό έγινε γιοφύρι της Άντας. Λοιπόν, τι γίνεται σήμερα, πού βρισκόμαστε? Τι γίνεται? Όλη η αποκατάσταση που έχει γίνει από τις πληγές των σεισμών γίνεται από την περιφέρεια και το περιφερειακό πρόγραμμα. Παντάνασα. Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε το έργο. Και η Εκκλησία σεισμόπληκε, βεβαίως. Για θυμηθείτε πως ήταν η Παντάνασα. Το εντάξαμε ως νέα περιφερειακή αρχή το 2012 το έργο. Και είναι ολοκληρωμένο και σήμερα ο κόσμος το χαίρεται και λέει κάτι έγινε. Να πάμε στο νοσοκομείο του Άγιο Ανδρέα που είναι αυτό που όλους μας είχε πληγώσει. Το 2011 το εντάξαμε ουσιαστικά σε πρόγραμμα. Ήταν το πρώτο πρόγραμμα που ένταξε η Περιφερειακή Αρχή και η πρώτη υπογραφή σε ένταξη έργου που έκανα εγώ στην Περιφέρεια. Πού βρισκόμαστε? Έχει ολοκληρωθεί όλο το κτηριακό και πραγματικά αν πάτε μία μέρα θα δείτε ότι μιλάμε για κόσμημα. Τι μένει? Μένει μόνο ο ιατρικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Και αυτός θα έχει ολοκληρωθεί. Προσέξτε. Αλλά εάν πραγματικά το μέρος που είναι εθνική συμμετοχή έπαιρνε από το Υπουργείο Υποδομών. Μάλιστα. Δεν το έχει κάνει αυτό. Παρ' όλα αυτά βρίσκομαι σε καθημερινή επικοινωνία. Είναι στοίχημα, το είπατε, είναι στοίχημα για μένα προσωπικά την Περιφερειακή Αρχή και την αξιοπρέπεια της πόλης της Πάτρας. Κύριε Κατσιβάρα, υπάρχουν και άλλα ζητήματα 8 χρόνια μετά από την σεισμική, αυτή την καταστροφική σεισμική δόνηση. Πρώτον, έχουμε ένα επικίνδυνο κτίριο μέσα στο λιμάνι. Είναι το πρώην κτίριο υπηρεσιών του λιμένος, το οποίο παραμένει επικίνδυνο και οι εκκλήσεις του λιμενάρχη καθημερινά είναι μην παρκάρετε από κάτω, μπορεί να πέσει. Το δεύτερο που είναι σας... το κράτος, κύριε Μπαχτάρη. Μα δεν διαφωνεί κανείς. Το δεύτερο που θέλω να σας θέσω και είναι σημαντικό, γιατί έχουμε τα 8 χρόνια σήμερα από την καταστροφική δόνηση εδώ στην Πάτρα. Υπάρχει μελέτη, κύριε Γενικέ, που να ξέρουμε σε αυτήν εδώ την πόλη και σε άλλες πόλεις στην Ηλία και στην Ετωλακαρνανία αναοικοδομικό... Ακούστε με λίγο, δεν έκανα την ερώτηση. Μα δεν έκανα την ερώτηση. Αναοικοδομικό τετράγωνο. Ποια είναι τα επικίνδυνα κτίρια? Ναι, κύριε Κατσιφάρα. Ναι, ναι, ολοκλήρωση, κύριε Μπαρκάρης. Κοιτάξτε, το κτίριο του παλιού λιμενικού ταμείου είναι μια μεγάλη κρεμότητα προς την πόλη. Μάλιστα. Αυτό το κτίριο είναι του κράτους. Και πρέπει Βεβαίως. Το κράτος να αποφασίσει Βεβαίως. Τι θα κάνει. Να αποφασίσει επιτέλους τι θα κάνει. Ό,τι αφορούσε εμάς,
Ό,τι αφορούσε εμάς, τα έχουμε κάνει στο ακέραιο. Γυμνάσιο στην Ερμόνθια, παραδίδεται σε λίγες μέρες. Γυμνάσιο στα Λουσικά, το παραδώσαμε και λειτουργεί. Πρώτο δημοτικό σχολείο στην Κάτω Αχαγιά, το παραδώσαμε και λειτουργεί. Το γυμνάσιο στην Κάτω Αχαγιά, το ολοκληρώσαμε, το παραδώσαμε και λειτουργεί. Το γυμνάσιο των Αθηναίκων, το ολοκληρώσαμε, το παραδώσαμε και λειτουργεί. Το γυμνάσιο, το δημοτικό στο Λάπα, πιστεύω σε ένα τρίμηνο θα είναι έτοιμο. Το γυμνάσιο στο Λάπα το έχουμε αποκαταστήσει. Δεν διαφωνεί κανείς, είναι γεγονότα αυτά που λέτε. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Αντίστοιχη δουλειά έχει γίνει και στην Ετωλακανανία. Βεβαίως. Και στην Ηλία. Πείτε μου, σας παρακαλώ, έφτιαξε η πολιτεία. Με το κλειδί στο χέρι. Κύριε Γενικέ, βγάλαμε ασπροπρόσωπο. Δεν διαφωνεί κανείς με όλα αυτά που λέτε. Το άλλο είναι το ζήτημα όμως τώρα. Πράγματι αυτά που είπατε τα έχετε κάνει. Εγώ σας ρωτώ ευθέως, η πολιτεία έβαλε κάποιους ειδικούς, κάποια εξειδικευμένα συνεργεία, γιατί είμαστε σεισμόπληκτη περιοχή και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς, όπως ξέρετε. Να μετρήσει αναοικοδομικό τετράγωνο την επικινδυνότητα των κτηρίων στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ευθέως. Όχι. Κύριε Βαρχάρη, σας απαντώ με τον ευθύ τρόπο. Λοιπόν, το κτίριο στο λιμάνι το βλέπετε, είναι του κράτους, δεν κάνει ένα βήμα. Μα δεν διαφωνεί κανείς. Λες και δεν υπάρχει κυβέρνηση, όχι η σημερινή, δεν υπάρχουν κυβερνήσεις, δεν υπάρχουν υπηρεσίες. Δεύτερον, αγώνα δρόμου δίναμε προχθές και εγώ προσωπικά, πιστέψτε με και το ξέρουν όσοι ασχολούνται, δεν το έβγαλα προς τα έξω, να αυξηθεί ο προϋπολογισμός να πληρωθούν οι αποκαταστάσεις των κατοικιών. Κύριε Μπαρχτάρη, να πλήρωτος κόσμος τώρα που μιλάμε. Μάλιστα. Και προχθές βγήκε η απόφαση, έχει υπογραφεί και από τον κύριο Χαρίτη και από τον κύριο Σπρίτη και περιμένουμε την υπογραφή από τον κύριο Τσακαλώτο να αυξηθεί ο προϋπολογισμός να πληρωθούν οι άνθρωποι που περιμένουν να αποκαταστήσουν τα σπίτια τους. Μάλιστα. Μα και από τα εγκεκριμένα χρήματα, κύριε Κατσιφάρα, δεν έχουν πληρωθεί εκκρεμότητες, υπάρχουν και από αυτά που ήδη έχουν εγκριθεί. Μα γι' αυτό, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν εκκρεμότητες και σε αυτά που έχουν υπάρχει κόσμος. Δηλαδή, ήδη στην Πάτρα και έχουν σταματήσει εργασίες, πάνω από 4,5 εκατομμύρια χρωστάνε σε ιδιώτες. Άρα λοιπόν να κρατήσουμε, η περιφέρεια στο ακέραιο έκανε όλα τα έργα που μπορούσε να κάνει στο σύνολό τους και κάνετε μια σύγκριση μεταξύ της πολιτικής της περιφέρειας και τη συνέπειά της και την πολιτική του κράτους, την ασυνέπεια και το πόσο αργά κινείται. Και πριν κλείσουμε, για να κλείσουμε και το θέμα του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, επειδή είπατε ότι το κτηριακό έχει ολοκληρωθεί, έχουμε κάποιο χρονικό ορίζοντα για το πότε θα λειτουργήσει, δηλαδή πότε θα μπει και ο ξενοδοχειακός και ιατρικός εξοπλισμός. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, τέλος Αυγούστου θα είμαστε μέσα στον Άγιο Ανδρέα. Τέλος Αυγούστου. Κυρία Καρούνια. Τέλος Αυγούστου. Το κρατάμε. Είναι αυτό και στίχημα, το παρακολουθούμε. Θυμηθείτε λίγο, το είχαμε ανακοινώσει ως έργο φάρος. Εγώ δεν θα ησυχάσω. Δηλαδή κάθε μέρα υπάρχει επικοινωνία με την Αθήνα. Μέσα στο καλοκαίρι λοιπόν, μέσα στον Αύγουστο θα λειτουργήσει πάλι, όπως λέτε, και το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Γιατί μπορούμε, κυρία Καρούνια, μπορούμε. Δουλειά και συνέπεια χρειάζεται, τίποτε παραπάνω. Δουλειά, συνέπεια και χρήμα. Και χρήμα. Να μην χαλαρώνουμε, τίποτε άλλο. Και πάρα πολλά χρήματα, κύριε Γενικέ. Να σας ευχαριστήσουμε. Είναι αλήθεια, κύριε Βαρχάρη, χρειάζεται χρήματα. Είναι ολόκληρο νοσοκομείο. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε. Είναι ολόκληρο. Τι να λέμε τώρα. Δεν θα είναι κόσμα για την Πάτρα ο Άγιος Ανδρέας. Ήταν και θα είναι, νομίζω. Ανάγκη είναι. Ανάγκη. Πέρα από το κόσμημα, κύριε Κατσιφάρα, είναι ανάγκη η λειτουργία του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Να σας ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία. Είναι ανάγκη. Αυτή. Να είστε καλά και χαίρετε, γιατί είστε το μόνο μέσο μαζικής ενημέρωσης που θυμήθηκε τους σεισμούς και πραγματικά ανοίγει αυτό το θέμα. Να αξιολογήσουμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Χαίρομαι πραγματικά που το κάνετε. Σας ευχαριστούμε. Και το λέω δημόσιο και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, Μιχάλη, ο κύριος Κατσιφάρας, για να συνεχίσουμε και να μείνουμε σε αυτό το θέμα, είπε και για το τι χρωστάει η πολιτεία στους ιδιοκτήτες, των οποίων τα σπίτια
υπέστησαν ζημιές. Λοιπόν, βεβαίως. Τι λέει το ρεπορτάζ? Να το δούμε. Τι λέει το ρεπορτάζ? Είναι αναπάντητο πάντως στο ερωτηματικό που έθεσα δύο φορές τον κύριο Κατσιφάρα, αν και με τον τρόπο του είπε ότι η κυβέρνηση φταίει. Δεν υπάρχουν μελέτες για την αντοχή των κτηρίων ανά τετράγωνο. Ζητούμενο, παραμένει ζητούμενο αυτό. Μάλιστα. Αυτό παραμένει ζητούμενο εδώ και χρόνια. Δεν υπάρχουν μελέτες, δεν έχει γίνει ο έλεγχος για την επικινδυνότητα τουλάχιστον των δημοσίων κτηρίων. Ακριβώς, αυτό... μα ούτε και έχουν γίνει στα δημόσια κτίρια, αλλά όχι σε όλα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το είπε, εμέσως πλην σαφώς, το είπε ο κ. Κατσιφάρας. Εγώ περίμενα μια πιο ευθύ απάντηση, υπό την έννοια δεν μας έχει δώσει δεκάρα για αυτή τη μελέτη, δεν μας έχουν δώσει δεκάρα οι κυβερνήσεις, όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση. Το τεχνικό επιμελητήριο το προβάλλει ως αίτημα τα τελευταία χρόνια, συνεχώς. Μάλιστα. Λοιπόν, να δώσουμε κάποια στοιχεία λοιπόν. Είχαν γίνει 7.343 αιτήσεις, εγκεκριμένες άδειες. Είναι 5.039 από το ΤΑΣ. Και το εγκεκριμένο ποσό είναι 71.476.000 αιτήσεις. Λοιπόν, για ανακατασκευές έχουν γίνει 1.619 αιτήσεις και έχουν εγκριθεί 991. Το συνολικό ποσό που έχει εγκριθεί ανέρχεται στα 140 εκατομμύρια δραχμές και από αυτά έχει εκταμιευθεί το ποσό των 113 εκατομμύρια. Γιατί τότε ήταν τα χρήματα ή δραχμές, γι' αυτό αναφέρεσαι σε δραχμές. Δραχμές, όχι, ευρώ. Τότε όταν είχε γίνει... Όχι, ο σεισμός με ευρώ. Α, με ευρώ. Συγγνώμη, αν... όχι, εγώ έχω κανένα λάθος. Σε καμία περίπτωση δραχμές, μιλάμε για 140 εκατομμύρια ευρώ. Έχει εκταμιευθεί το ποσό των 113 εκατομμυρίων, 800.000 ευρώ και υπολείπονται 26 εκατομμύρια ακόμη. Και όπως ακούσαμε και τον κύριο Κατσιφάρα, έχει τεθεί το αίτημα για την αύξηση του ποσού που θα δοθεί. Αυτοί που τα πήραν τα χρήματα, τα πήραν, προχώρησαν στην ανακατασκευή ή επισκευή των κτηρίων τους. Αυτοί όμως που χρωστούσαν στο δημόσιο δεν κατάφεραν να τα πάρουν, καθώς γίνεται κατάσχεση ακόμη και της κρατικής αρρωγής. Μάλιστα, δηλαδή γίνεται κατάσχεση της κρατικής αρρωγής για σεισμόπληκτο κτίριο. Όπερ σημαίνει αυτό, κυρίες και κύριοι, Έφη, ότι προτιμά η πολιτεία, το κράτος, η κυβέρνηση στον επόμενο σεισμό να πέσει στο σπίτι και να πλακώσει την οικογένεια παρά να τα δώσει τα χρήματα εκεί για να το επιδιορθώσουν. Άρα, ο ζήλος της κυβέρνησης είναι να σου δίνει το χρήμα και να στο παίρνει αμέσως για τα δημόσια ταμεία. Λοιπόν, ερώτηση για το θέμα αυτό είχε καταθέσει πρόσφατα πριν από. Περίπου ένα μήνα, ίσως και λιγότερο, ο κύριος Ανδρέας Κατσανιώτης, βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Κατσανιώτης. Κύριε Κατσανιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Είναι νόμιμο η εφορία να κρατάει τα χρήματα σε όσους χρωστούν στο δημόσιο. Πόσο ηθικό όμως είναι, κύριε Κατσανιώτη? Κοιτάξτε. Εδώ μιλάμε, δεν μιλάμε για χρήματα που υπάρχουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς από αποταμιεύσεις ή από δραστηριότητες εμπορικές. Μιλάμε για χρήματα που αφορούν δόση της κρατικής αρρωγής. Αυτό είναι το παράδοξο, αυτό είναι το ανήθικο και αυτό, αν θέλετε, είναι και το τρελό. Δεν ξέρω αν είναι μόνο ανήθικο, μήπως πρέπει να συμπληρώσουμε και επικίνδυνο. Κοιτάξτε, δεν μπαίνω στο κομμάτι της επικινδυνότητας. Αυτό που λέω με βεβαιότητα όμως, μένω στο κομμάτι της ανηθικότητας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή η αρρωγή την έχουν ανάγκη αυτοί που δεν έχουν χρήματα. Ακριβώς. Άρα, και έχουν ένα σπίτι χτυπημένο από φυσικό φαινόμενο. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Αν δείτε τα περισσότερα σπίτια τα οποία είναι χτυπημένα από σεισμούς, είναι σε συνοικίες ή σε περιοχές αρκετά επιβαθμισμένες. Βεβαίως. Άρα, σε ανθρώπους που έχουν πραγματικά μεγάλη ανάγκη, έρχεται το κράτος και τι λέει? Για δαπάνες που έχουν ήδη κάνει, δηλαδή έχουν πάει, γιατί όλοι ξέρουμε πώς δουλεύει η αγορά, έχει πάει στο μηχανικό ή στον εργολάβο, έχει προχωρήσει σε κάποια πράγματα, εσύ περιμένεις να τον πληρώσεις και ξαφνικά όλη η αγορά είναι στον αέρα, εσύ χρωστάς, σου παίρνουν και τα χρήματα.
Πήρατε απάντηση, κύριε Κατσανιώτη. Όχι, ήδη κύριε, το Υπουργείο Οικονομικών μας απάντησε ότι είναι αναρμόδιο ο κύριος Σταθάκης. Ποιος είναι αρμόδιο? Το έχουμε στείλει και στο Υπουργείο Εσωτερικών, το έχουμε στείλει και στον κύριο Αλεξιάδη, γιατί κάπως ακριβώς πρέπει να μας πει τι μας αρμοδιότητα είναι και με ποιες δράσεις από εδώ και πέρα θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Και μην ξεχνάτε για κάτι ακόμα. Σε αυτό έρχεται να προσθεθεί και η τροπολογία της πώλησης κόκκινων και πράσινων δανείων με κρατική εγγύηση στα funds, στα κοράκια. Ακριβώς, είναι γεγονός. Ναι. Αυτά είναι συνέπεια και των προηγούμενων μνημονίων, κύριε Κατσανιώτη, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Με συγχωρείτε, το θεσμικό πλαίσιο είχε ανοιχτεί. Κύριε Παρατάρη, απλά εδώ γίνεται με πιο ομό τρόπο. Ήμασταν μαζί σε παράθυρο που μιλούσαμε για πληθυσμούς. Ναι. Από τότε που μιλήσαμε, που έχουν περάσει 2,5 χρόνια, δεν έγινε πληθυσμός μέχρι και πριν από μισό χρόνο. Δεν είχε οριμάσει το θεσμικό πλαίσιο. Δεν είναι των προηγούμενων μνημονίων. Αυτή τη στιγμή αυτό το μνημόνιο είναι το μνημόνιο το οποίο έρχεται και βάζει, γιατί αν θέλετε, το να πουληθούν δάνεια ή το να πουληθούν δάνεια από κάποια στιγμή και πάνω, από κάποιο όριο και πάνω στα ξένα φαν, εγώ το συζητάω. Αυτό όμως που δεν πρέπει να συζητάει κανείς είναι να πολλούνται τα δάνεια με κρατική αρρωγή που, όπως είπαμε και πριν, είναι αυτοί που δεν έχουν. Είναι το κατώτερο στρώμα της κοινωνίας. Τουλάχιστον εκεί η προηγούμενη κυβέρνηση δεν το έκανε. Αυτή η κυβέρνηση το κάνει. Και ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν. Μάλιστα. Πάντως, ότι δεν είναι σχέση... αριστερή. Αυτό είναι αριστερά. Κάνετε λάθος τώρα, δηλαδή, η αριστερά είναι μια ιδεατή κατάσταση. Τώρα συγκρίνεται τη φιλοσοφία της αριστεράς. Μια στιγμή, αυτό μπορεί να το εκλάβει κανείς και ως αντικομουνισμό. Νομίζετε ότι η ιδεολογία της αριστεράς συνάδει με την ιδεολογία του ΣΥΡΙΖΑ? Σας λέω και πάλι, η αριστερά μοιράζει φτώχεια. Αν εννοείται τη σοσιαλδημοκρατία, ναι, αυτή είναι η σοσιαλδημοκρατία. Εγώ μιλάω για την αριστερά της Σοβιετικής Ένωσης, για την αριστερά που κατέρευσε. Σαν Σοβιετική Ένωση, δεν υπάρχει Σοβιετική Ένωση. Για την αριστερά που δεν παράγει πλούτο, για την αριστερά που δεν θέλει τον πολίτη να μπορεί να προοδεύσει. Καλά. Τον θέλει λαό υποταγμένο. Δεν μιλά. Αυτή είναι η αριστερά που πολεμώ ιδεολογικά χρόνια. Και ήρθε στη χώρα και μας τις, από μια συναντήσατε στη, αυτή την αριστερά την έχετε συναντήσει στο πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω. Βέβαια, αυτό είναι αριστερά, έτσι λένε. Έχω εγώ λόγο να τις πω, όχι. Μάλιστα. Αυτό λέει αριστερά. Λοιπόν. Δεν μπορώ εγώ να προσδιορίσω να τους πω ότι λέτε ψέματα. Μπαίνουμε σε ένα άλλο θέμα όμως τώρα, κύριε Κατσανιώτη, για την αριστερά και την ιδρύτη της αρχές που... στις οποίες στηρίζεται, με την ευκαιρία όμως που σας έχουμε στο τηλέφωνο, αν και το κυρίαρχο θέμα του σημερινού μας δελτίου είναι ο σεισμός του 2008 και οι πληγές που έχει αφήσει και πόσες από αυτές έχουν κλείσει, με την ευκαιρία όμως που μιλάμε θέλω να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, Μιχάλη, καθώς έχουμε τρία παραδοσιακά προϊόντα της χώρας, τη φέτα, το γιαούρτι και τις ελιές καλαμών, να χάνουν την αποκλειστικότητα τίτλου και την ονομασία προέλευσης. Αφήστε, το ρήμα δεν το χρησιμοποίησες καλά, τη χάσαμε. Τη χάσαμε. Διότι ο Καναδάς παραγάγει ελληνική φέτα. Χώρες της Αφρικής, δεν ξέρω ποιες είναι αυτές, θα κάνουν παραγωγή ελληνικής φέτας. Οι ελιές καλαμών ενδεχομένως θα καλλιεργηθούν κάτω από μεσογειακές συνθήκες στην Κίνα. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα των μνημονίων, με αποκορύφωμα το τελευταίο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έρχεται να διαλύσει κάθε έννοια ονομασίας προέλευσης παραδοσιακών προϊόντων. Δηλαδή, τι λέγαμε μέχρι τώρα? Λέγαμε η φέτα είναι copyright ελληνικό και το λευκό τυρί είναι των υπολείπων. Δηλαδή οι Δανείοι που έφερναν, που εισαγάγουμε δανέζικο τυρί, αλλά είναι άσπρο, είναι, δεν είναι λευκό φέτα. Τυρί. Τώρα δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτό το θέμα? Να δούμε τα πράγματα με τη σειρά τους, γιατί και εδώ πάλι έχουμε μια τεράστια παραπληροφόρηση και είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Η συμφωνία που υπεγράφει με τον Καναδά αφενός κατοχύρωνε απολύτως ως ΦΟΠ της ελιές καλαμάτας, αφετέρου
είχε μια σειρά από μεταβατικές διατάξεις για τις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις που υπήρχαν στον Καναδά σε διάστημα 5 ετών. Σε καμία περίπτωση δεν είχε εκχωρηθεί η δυνατότητα από εκεί και μετά να παράγεται ή να χαθεί το όνομα ΦΕΤΑ. Αυτό που συνέβη, και γι' αυτό έχουμε κάνει και μια σειρά από επίκαιρες ερωτήσεις, είναι ότι από εκεί και μετά υπήρξε μια συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νότιας Αφρικής. Η κυβέρνηση μας είπε, και πέσαμε όλοι από τα σύννεφα, ότι σε συνέχεια της προηγούμενης κυβέρνησης, της προηγούμενης απόφασης και με την κακή διαπραγμάτευση που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση, και λέμε και ζητούμε με επίκαιρες ερωτήσεις να μας φέρει ο κύριος Υπουργός πότε η προηγούμενη κυβέρνηση υπέγραψε οτιδήποτε με την Αφρική. Να έρθει και να μας πει αν υπάρχει λέξη που αφορά την ελιά Καλαμάτας στη σχέση με τον Καναδά, γιατί δεν υπάρχει, είναι πλήρως κατοχυρωμένη. Πλήρως κατοχυρωμένη. Και έρχεται ξαφνικά και λέει ότι το χάσαμε στον Καναδά γιατί το χάνουμε και στην Αφρική. Είναι απίστευτο. Αυτή η κυβέρνηση, όσο διαπραγματεύεται, υποχωρούμε. Χάνουμε και δημιουργείται πρόβλημα. Γι' αυτό έχουμε ζητήσει με ερώτησή μας να μας φέρει ο Υπουργός και να πει ποιος υπέγραψε τη συμφωνία με την Αφρική για να ξέρει ο κόσμος. Πότε ξεκίνησε η διαπραγμάτευση και την εμπορική συμφωνία. Ποια έγγραφα υπάρχουν. Ποιοι τα έχουν υπογράψει. Και γιατί οι Ελιές Καλαμάτας αποτελούν τη μοναδική εξαίρεση από τα 251 ΠΟΠ που πέτυχαν την απόλυτη προστασία. Ας μας τα φέρει ο Υπουργός στην Βουλή, ας μας τα καταθέσει και ας αφήσει πάλι τα ψέματα. Η προηγούμενη κυβέρνηση προστάτευσε και την Ελιά Καλαμών και τη ΦΕΤΑ. Και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Για τη ΦΕΤΑ είναι αμφίβολο, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος για να το συζητήσουμε. Για τις Ελιές Καλαμών ίσως, γιατί δεν το έχω ψάξει, αλλά για την ΦΕΤΑ χάσαμε κατά κράτος το copyright και αυτό το ξέρετε πολύ καλά. Δεν το χάσαμε, σας λέω και πάλι. Υπάρχει μια μεταβατική διάταξη για τον Καναδά. Το χάσαμε στη συμφωνία με την Αφρική. Όπως επίσης μπήκε για πρώτη φορά και χάσαμε τις Ελιές Καλαμάτας. Και να σας πω και το λόγο. Επειδή η Αφρική παράγει, έχει παραγωγή, αντί εμείς εκεί να πάμε και να συνταχθούμε με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και να μην κάνουμε πίσω, αυτή η κυβέρνηση που διαπραγματεύεται περήφανα έκανε διαπραγμάτευση τύπου ελληνικό. Μάλιστα. Δεν το ξέρει ο κόσμος, θα αναζητηθούν ευθύνες γιατί αποτελεί εθνική υποχώρηση σε προϊόντα πραγματικά σημαντικά για τη χώρα. Να σε ευχαριστήσουμε κύριε Κατσανιώτη. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Με τα εκπαιδευτικά τους αυτοκίνητα έφτασαν το πρωί στην περιφέρεια της Ελλάδος ιδιοκτήτες σχολών οδηγών από την Αχαΐα, την Ηλία και την Ορτολακαρνανία. Πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Περιφερειάρχη για την συνεχιζόμενη αποχή των εξεταστών οδήγησης που έχει σαν συνέπεια να μην υπάρχει αντικείμενο στις σχολές καθώς μπλοκάρονται οι εξετάσεις. Με τα εκπαιδευτικά τους αυτοκίνητα έφτασαν τον πρωί της Τετάρτης στην Περιφερειακή Ελλάδος οι ιδιοκτήτες σχολών οδηγών από την Αχαΐα, την Ηλία και την Ετωλοκαρνανία. Πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος Απόστολο Κατσιφάρα, διαμαρτυρόμενοι για τη συνεχιζόμενη αποχή των εξεταστών οδήγησης, που έχει σαν συνέπεια να μην υπάρχει αντικείμενο στις σχολές τους, καθώς μπλοκάρονται οι εξετάσεις και δεν υπάρχει δυνατότητα να βγουν νέοι οδηγοί. Πριν 15-20 μέρες, ο Περιφερειάρχης κ. Κατσιφάρας είχε βγάλει μια απόφαση για εξετάσεις λόγω εκτάκτων περιπτώσεων, η οποία είχε ημερομηνία λήξης στις 2 του μηνός. Μας είχε υποσχεθεί ότι από εκεί θα συνεχίσει να ανανεώσει την απόφασή του για να υπάρχει μια ροή στις εξετάσεις, μόνο που αυτό δεν συνέβη. Περιμέναμε κάποιες μέρες και σε τηλεφωνικές επαφές μας έλεγε ότι θα τη βγάλει την απόφαση, θα ξεκινήσουμε πάλι. Εν τέλει δεν είχαμε δει κάτι χειροπιαστό. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας το προηγούμενο διάστημα έβγαλε για 2 εβδομάδες μια προσωρινή απόφαση. Αλλά όπως υποστηρίζουν οι εκπαιδευτές, ήταν μόνο μια ανάσα. Δεν δόθηκε ποτέ ουσιαστική λύση στο πρόβλημα. Η απόφαση που είχε βγάλει πριν δεν έλυσε εν τέλει κάποιο πρόβλημα, γιατί ο κόσμος πιστεύει ότι η απόφαση θα έλυνε κάποιο πρόβλημα. Αλλά με τους ρυθμούς που έγιναν εξετάσεις, στην ουσία εξετάστηκε ένα άτομο από κάθε σχολή οδηγών στην Πάτρα. Από τα 1500 άτομα που είναι στην αναμονή αυτή τη στιγμή στην Πάτρα που μιλάμε, εξετάστηκαν για την ακρίβεια 63 άτομα. 63 άτομα, τα περισσότερα ήταν επαγγελματικά οχήματα, τα οποία πιάνουν πολλές ώρες εξέταση. Ωστόσο, οι υποψήφοι, επειδή είναι φοιτητές, ακούνε και μαθαίνουν ότι γύρω μας γίνονται εξετάσεις και θέλουν να πάρουν τα χαρτιά τους από εδώ να πάνε στην Αθήνα να δώσουν. Και αν υποθέσουμε ότι όντως η δουλειά μας είναι φοιτητές,
ένα 70% της δουλειάς στην Πάτρα είναι από φοιτητές είτε ΤΕΗ είτε πανεπιστήμιο. Έτσι, αν οι μισοί από αυτούς αποφασίσουν να κάνουν αυτή τη διαδικασία, εμείς είμαστε ήδη για κλάματα, θα είμαστε χειρότερα. Η μη συμμετοχή των εξεταστών στις εξετάσεις από τη στιγμή που κόπηκε το σχετικό επίδομα, εδώ και τρεις μήνες δηλαδή, έχει προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα. Γι' αυτό και οι εκπαιδευτές αναζητούν πλέον τη λύση από τον Υπουργό. Αφενός για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και αφετέρου για να μπορέσουν να συντηρηθούν και να συνεχίσουν να υπάρχουν οι σχολές οδηγών. Η νέα δέσμευση που πήραμε είναι ότι από τη Δευτέρα θα ξαναξεκινήσουμε εξετάσεις με καινούργιες προδιαγραφές. Υποτίθεται ότι ο στόχος της περιφέρειας είναι να εξυπηρετήσει περισσότερους πολίτες από την πρώτη απόφαση του. Τις πιο συγκεκριμένα τους όρους δεν μας τους έθεσε. Εμείς ευελπιστούμε και μένουμε στα λόγια του ότι η καινούργια απόφαση που θα υπογράψει σήμερα ή αύριο μας είπε ότι θα είναι να εξετάζονται περισσότερα άτομα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.